Έχουμε την ακόλουθη άσκηση. Έστω η παρακάτω ακολουθεί αναφορών σελίδων. Και εδώ βλέπουμε τις αναφορές των σελίδων που ζητούνται. Θεωρώντας ότι έχουμε διαθέσιμα στο σύστημά μας τρία πλαίσια, τα οποία αρχικά είναι όλα κενά, πόσα σφάλματα σελίδας, page faults, θα γίνουν αν το σύστημά μας χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο FIFO, First In, First Out, για αντικατάσταση σελίδων. Λοιπόν, για να το δούμε λιγάκι. Έχουμε λοιπόν τρία κενά πλαίσια. Ας σημειώσουμε εδώ. Έχουμε το A, το B και το C. Αυτά και τα τρία είναι κενά. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, ξεκινάμε λοιπόν. Στην αρχή ζητείται το πλαίσιο 5. Το 5 δεν υπάρχει. Άρα θα δημιουργήσει ένα page fault, ένα σφάλμα σελίδας και θα τοποθετηθεί στο πρώτο διαθέσιμο πλαίσιο. Εδώ θα πρέπει να κρατάμε και μία ουρά. Συνεπώς το 5 είναι αυτό που δόθηκε, που μπήκε πρώτο. Τα άλλα δύο πλαίσια είναι κενά. Στη συνέχεια ακολουθεί το 2. Το 5 είναι γεμάτο, το 2 θα μπει στο B. Δεν υπήρχε, οπότε πάλι έχουμε page fault. Και επομένως λοιπόν το 2 εδώ ακολουθεί. Στη συνέχεια το 6. Το 6 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει. Φυσικά βλέπουμε 5 εδώ σε αυτή την στήλη. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει το 6, άρα λοιπόν θα τοποθετηθεί στο κενό πλαίσιο που είναι στο C. Και εφόσον δεν υπάρχει, εδώ θα έχουμε και ένα σφάλμα σελίδας. Το τοποθετούμε λοιπόν και το 6 εδώ στην ουρά. Συνεχίζουμε με το 3. Το 3 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει εδώ, αλλά δεν υπάρχει και κενή θέση, δεν υπάρχει κάποιο κενό πλαίσιο, συνεπώς πρέπει να γίνει αντικατάσταση. Πάμε λοιπόν εδώ στην ουρά που έχουμε. Ποιο μπήκε πρώτο? Το 5. Άρα το 5 θα αντικατασταθεί από το 3. Εδώ λοιπόν το 3 και μένει το 2 και το 6. Συνεχίζουμε με το 1. Το 1 επίσης δεν υπάρχει εδώ στην μνήμη, οπότε πάλι έχουμε page fault, πάλι θα γίνει αντικατάσταση. Με ποιο θα αντικατασταθεί? Με το 2. Άρα θα φύγει το 2 και στη θέση του θα μπει το 1. Να το εδώ, και θα έχουμε και page fault. Πάει και το 1. Στη συνέχεια η αναφορά ζητάει το 6. Το 6 όμως υπάρχει ήδη. Συνεπώς δεν έχουμε κανένα page fault. Συνέχεια το 1. Το 1 υπάρχει. Να το. Επίσης δεν έχω κανένα page fault. Στη συνέχεια μου ζητάει το 5. Το 5 παρατηρώ εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι δεν υπάρχει. Άρα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση σελίδας. Με ποια θα γίνει η αντικατάσταση σελίδας? Πως είναι first in, first out, με το 6. Εδώ. Άρα το 6 θα φύγει και στη θέση του θα μπει το 5. Τα άλλα frames όσο έχουν. Άρα φεύγει από εδώ το 6 και μπαίνει το 5. Πάει και αυτή η σελίδα. Ακολουθεί το 4. Το 4 παρατηρούμε επίσης εδώ ότι δεν υπάρχει. Ποια σελίδα πρέπει να φύγει? Με βάση λοιπόν την ουρά που έχουμε, έτσι όπως έχουν μπει μέχρι στιγμής, πρώτη εδώ είναι η 3 σελίδα, άρα η 3 θα φύγει και στη θέση της θα μπει 4. Να τι, άρα φεύγει από εδώ και η θέση μπαίνει 4. 1 και 5 και σβήνουμε και την 4. Το 1 που μας ζητάει αμέσως μετά, βλέπουμε εδώ, να το 1 υπάρχει ήδη. Το 5 που μας ζητάει επίσης υπάρχει. Το 2, το αμέσως επόμενο εδώ, βλέπετε εδώ, το 2 δεν υπάρχει. Άρα, ποια σελίδα θα την καταστήσει? Την 1. Εδώ, νάτι.
αντικαθιστά την 1, προσθέτουμε το 2 στο τέλος της ουράς, οπότε αντικαθιστά εδώ την 1 και μπαίνει στη θέση της 2. 4, 5, πάει και το 2. Συνέχεια το 3. Το 3 ποιο θα αντικαταστήσει? Το 5. Μετά το 2, το 2 υπάρχει όμως ήδη. Και τέλος το 5, το οποίο όπως βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει, άρα θα αντικαταστήσει το 4. Και η αναφορά έχει ολοκληρωθεί. Επομένως, πάμε να δούμε πόσα σφάλματα σελίδας έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άρα έχω 10 page faults. Και συνεπώς η σωστή απάντηση είναι η B.